Να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω κι εγώ από μια καταγγελία. Συλλήψεις ατόμων, ανηλίκων, νεολαίων, κάτω από την εφημερίδα Αυγή, παρόντες, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να πιστοποιήσουν το γεγονός. Επίσης, δακρυγόνα στο μετρό της Ομόνιας, μέσα στο μετρό. Εδώ και μια εβδομάδα ζούμε ένα θρίλερ δαιμονοποίησης ενός ημιθανούς απεργού πείνας, για να πετύχουμε τι. Αυτό ακριβώς που είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, δυστυχώς δεν είναι εδώ για να το ακούσει, πριν από λίγο. Το άλοθη για τη δαιμονοποίηση για μια ακόμα φορά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ευθυνοφοβία λοιπόν εκ μέρους σας η αποφυγή απόφασης για τις σπουδές του παιδιού. Ήταν εντεταλμένη αναλγησία με στόχο ποιος ξέρει ποια μεθόδευση. Αυτήν που ζούμε σήμερα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θέλω κι εγώ να μιλήσω για σας. Δεν ντρέπεται να κατηγορεί το πρωί στο έψιλον τους γονείς του παιδιού δημοσίως για την κατάστασή του. Τώρα βάζετε φωτιά πάλι. Ναι, το ξέρω, αλλά είναι ένα μικρό. Μπορείτε να μου απαντήσετε στο Facebook, το έχω γράψει και εκεί. Τι έχει όμως να πει ο κύριος Βορύδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον τετράχρονο που έφυγε, που πέθανε, περιμένοντας να μετακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο, γιατί στην πόλη του υπάρχει ένα από αυτά που διαλύσατε με τη μνημονιακή σας ιστερία. Τι έχει να πει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως για τους άλλους κρατουμένους που κάνουν συμπαράσταση στον Νίκο Ρωμανό. Έχουν όλοι άδικο. Ήρεμα, κυρία συνάδελφε, ήρεμα, δεν υπάρχει λόγο. Δεν έχουν ίχνος δικαίου. Αντιμετωπίζουμε τον Νίκο Ρωμανό σαν να είναι ένα τέρας του κόσμου. Άραγε γιατί. Γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όταν έφτασε προαδιεξόδου ως προς τα επιχειρήματα, όταν τον επισκεφθήκαμε, κατέληξε να πει: δεν μπορώ να σας πω, αφήστε με, δεν μπορώ. Τι δεν μπορούσε να πει? Ας το πει. Μπορεί να σώσει ένα παιδί και άλλα ακόμα. Τι κρίμα. Τι κρίμα πραγματικά να συμβαίνουν γύρω μας όλα αυτά και να πρέπει να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό του 15 και μάλιστα να πρέπει τώρα να σας πω, γιατί πιστεύω πως θα διαλύσετε και άλλο τον τομέα του θεάτρου. Ότι η κυβέρνησή σας δεν ενδιαφέρεται ή έχει συνειδητά αποφασίσει να επιτρέψει να θυσιαστούν το 95% του πληθυσμού αυτής της χώρας για να συνεχίσει να καλοπερνάει το 5, φαίνεται καθαρά από όλες σας τις ενέργειες σε όλους μας, σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία. Σας. Αυτή είναι η ιδεολογία του νέου φιλελευθερισμού που πρεσβεύετε. Αυτή είναι η υποχρέωση ίσως που έχετε αναλάβει απέναντι στους πάσης φύσεως εταίρους και ίσως εργοδότες. Αυτό που δεν μπορούσα προσωπικά να διανοηθώ, και πράγματι αυτό είναι μια δική μου αφέλεια και το αναγνωρίζω, ήταν τα όρια σας. Στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που βρίσκομαι μέσα στη Βουλή, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και με αυτό. Και μπορώ να πω πως όταν κόψατε τις επιχορηγήσεις το 2009, δεν το κάνατε όπως νομίσαμε στην αρχή για λόγους περιστολής των δημοσίων δαπανών, όπως είπατε. Ούτε για λόγους περιορισμού των ατασταλιών, όπως κάποιους κάνατε να πιστεύουν. Ήταν γιατί αυτό ήταν το εύκολο. Ως μη θεσμοθετημένες, αλλά οι θυμικοδικαίου δυνόμενες ήταν απλό και ανέξοδο να κοπούν. Και βέβαια, πλήρωσαν και αυτές το ξεπούλημα του ΟΠΑΠ. Εδίνονταν όμως, κύριοι, εδίνονταν για 35 χρόνια και γίνανε πολλά θέατρα με αυτές. Αλλά θα μου πείτε και τι με αυτό. Σαν πως πόσοι από εσάς έχουν επισκεφθεί τα θέατρα που κλείσατε? Πάρα πολύ λίγοι. Ελάχιστοι. Πραγματικά ελάχιστοι. Ακόμα και οι διευθυντές των φεστιβάλ που συσσωρίζεται θεωρούν απαξιωτικό να πάνε να δούνε τις παραστάσεις. Μαθαίνουν από τους φίλους τους και από την παρέα τους αν είναι καλές. Ακόμα και ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Στασούλας, μίλησε επί τόσα λεπτά και δεν είπε λέξη επί του θέματος. Αναλωνόταν να λέει σοφιστίες για το ψωμί και τριαντάφυλλα που είπε η κυρία Χατζησοφιά. Και δεν απάντησε τίποτα επί της ουσίας. Ξέρετε άραγε ότι το ψωμί και τριαντάφυλλα δεν ήταν μια κουβέντα που σκέφτηκε η κυρία Χατζησοφιά από μόνη της. Είναι ένα σύνθημα των απεργών του 1912, αλλά και μια υπέροχη ταινία ενός από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του κόσμου, του Ken Loach, που έχει καταφέρει να συνδέσει την τέχνη με τον ακτιβισμό των ανθρώπων και τον αγώνα για την ιστορική αλήθεια. Στην Ευρώπη, δηλαδή στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και στη Λατινική Αμερική. Ένα σύμβολο αριστερής διανόησης, μοναδικό και αξιοθαύμαστο. Σίγουρα όχι λαϊκιστής και σίγουρα βαθύς εχθρός των απόψεων της κυβέρνησής σας. Που το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να τελειώνετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε με αυτά που έχετε υποσχεθεί. Και βέβαια εμείς σας ενοχλούμε. Παρακολύουμε τη διαδικασία. Τη διαδικασία της εκποίησης. Και αυτό σας εκνευρίζει. Και βγαίνετε εκτός ορίων. Και καγχάζετε.
Αντί να λέτε τι σκοπεύετε να κάνετε. Τι θα κάνετε με τα μικρά θεατράκια που εξακολουθείτε να πιέζετε να κλείσουν με εκδικητική μανία παρά τον νόμο που ψηφίσατε οι ίδιοι για την αδειοδότησή τους, αθετώντας την ίδια σας την αρχική πρόθεση. Αποκαλύπτετε ότι επειδή πρέπει να υπακούσετε σε συμφέροντα κάποιον που δεν τους ευνοεί η ύπαρξη των μικρών, κάνετε ότι δεν γνωρίζει δεξιά σας τι πει η αριστερά σας. Δηλαδή δεν γνωρίζει ο υπουργός τι κάνει ο κύριος Καμίνης. Διόλου παράξενο. Εδώ δώσατε το παλιό ελληνικό αεροδρόμιο. Δεν θα δώσετε και το εθνικό θέατρο. Όλα θα τα δώσετε. Γιατί λοιπόν να σας πιστέψουμε ότι θα δώσετε λύση. Ότι θα κρατικοποιήσετε το θεατρικό μουσείο, όπως είπε η κυρία Γκερέκου, και χαρήκαμε. Εκείνη μπορεί να το θέλει. Το θέλει όμως κανένας άλλος. Πώς θα επιτύχετε τις εξαγγελίες που κάνατε με μείωση του ελαχίστου 0,23% στο 0,15% και μετά στο 0,12% για τον πολιτισμό. Κοροϊδευόμαστε. Και έχετε το θράσος από του βήματος αυτού να λέτε ότι φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση που δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο. Σεις το είχατε συμφωνήσει να μην βγούμε ποτέ και τώρα πλασάρετε και αναστατώνετε τον κόσμο μέρες που είναι για να κερδίσετε τη συνένεση. Είστε έτοιμοι να αφήσετε να πεθάνει ένα παιδί 21 ετών για να ψηφίσουμε τον πρόεδρο και να μην πάμε σε εκλογές. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να σας ακούει άλλο γιατί δεν σας πιστεύει πια. Δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν με όποια κόλπα, τερτύπια, στρεψοδικίες, σοφιστίες, λαϊκισμούς, ακόμα και προβοκάτσιες, να γυρίσετε πίσω τον ποταμό. Τον ποταμό, όχι το ποτάμι. Το ρεύμα των εξελίξεων που θα φέρουν την ελπίδα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Δεν θα ξεγελάσετε τους εκπροσώπους του λαού να σας δώσουν κι άλλο χρόνο. Γιατί ο κόσμος πια ξέρει πως δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Μόνοι τους τα έφαγαν κάποιοι και χρειάζεται να εξωστρακιστούν. Να εξωστρακιστούν όχι σαν τη σφαίρα στον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, αλλά σαν τον εξωστρακισμό που προέβλεπε η δημοκρατία του Περικλέους, που λέτε ότι τη σέβεστε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.